Η πρώτη δήλωση είναι ότι εχθές είδαμε ότι πιστώθηκαν στους παραγωγούς 70 ευρώ αναστρέμα για τις κλιμεντίνες. Βέβαια, πάνω σε αυτό υπάρχει μια παρακράτηση όσον αφορά, επειδή είναι COVID επιδότηση, υπήρχαν δοθεί κάποιες προκαταβολές επιστρεπτέας. Άρα, οι επιστρεπτές κρατούνται από τις κλιμεντίνες. Η δεύτερη σημείωση είναι ότι είδαμε χθες τον κύριο Ανδριανό να μιλάει για μαζί με τον Λικουρέζο για τις ενισχύσεις οποίες δόθηκαν. Θα πρέπει να πληρωθούν τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι 36 για να μπορεί άμεσα ο παραγωγός να πληρωθεί την προκαταβολή των 300 ευρώ. Όσοι δεν πληρώσουν μέχρι 36 του 2022 δεν θα είναι στην πρώτη καταβολή του ΕΛΓΑ τα 300 ευρώ. Ίσως να είναι και στην εξόφλησή τους. Άρα θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι 36 όλα τα ασφάλιστρα. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα όσον αφορά τις συνδεδεμένες επιδοτήσεις. Οι συνδεδεμένες επιδοτήσεις, επειδή είδαμε μια ανάρτηση από την Περιφέρεια για ένα συμβούλιο που έγινε στο Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο ήταν παρόντες ο Σπύρος Αντωνόπουλος όσον αφορά την Ένωση, μια ομάδα παραγωγών, ο κύριος Λικουρέζος, ο κύριος Ανδριανός και ο κύριος Γιοργαντάς για τις συνδεδεμένες. Είναι μια ενίσχυση καθαρά που αφορά μόνο τους αγρότες. Δεν αφορά κανέναν χυμοποιό και δεν αφορά κανέναν φορέα άλλων. Έχει να κάνει μόνο με τους παραγωγούς. Δεν μπορεί ο παραγωγός, εάν δεν συμπληρώσει 700 κιλά αναστρέμα, να μην μπορεί να πάρει και την επιδότησή του. Ζητάμε λοιπόν να αλλάξει ο κανονισμός και να δίνονται σωστά οι αποζημιώσεις αυτές. Είπαν να συνεχίσει η συνδεδεμένη να δίνεται όσο έχει. Εμείς λοιπόν ζητάμε να αλλάξει όσοι παραγωγοί συμπληρώνουν στρέμματα για χυμοποίηση να παίρνουν και την ανάλογη επιδότηση. Δηλαδή έχει γίνει κάποιους παραγωγούς να λείπουν 5-10 κιλά να μην... Βέβαια, με 10 και 20 κιλά να κόβονται παραγωγοί. Αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ άδικο για τον παραγωγό. Για μια αποζημίωση, για μια ενίσχυση στην οποία δικαιούται. Δεν έχει να κάνει με κανέναν χυμοποιό, ξαναλέω, δεν μπορεί ο χυμοποιός να εξασφαλίζει χυμοποίηση πορτοκάλια πάνω από 20-30 χιλιάδες τόνους και ο παραγωγός να μην μπορεί να πάρει την επιδότησή του.